Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στη σύντηση της φοιτητικής λέσχης του Αριστοτελείου συνεχίζουν για πέμπτη μέρα της κινητοποίησης τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για επαναπρόσληψη των 11 συναδέρφων, για ποιοτική και δωρεάν σύντηση για όλους τους φοιτητές και για να φύγει η εργολαβία από το χώρο της σύντησης του Πανεπιστημίου. Στην πρόταση της εργολαβίας, της εργοδοσίας, οι 11 που μένουν εκτός να προσληφθούν σε άλλους χώρους δουλειάς που έχουν οι εργολάβοι, οι συνάδελφοι απάντησαν αρνητικά. Γνωρίζουν ότι αυτό το πράγμα γίνεται για να μπορέσουν να διασπάσουν τον αγώνα τους, να διασπάσουν το ίδιο το σωματείο και να διασπάσουν τους δεσμούς που έχει αποκτήσει το επιχειρησιακό σωματείο με το ΣΕΤΕΠΕ, το κλαδικό συνδικάτο και με τους ίδιους τους φοιτητικούς συλλόγους. Δείχνουν το δρόμο το πώς πρέπει να συνεχίσει να είναι το οργανωμένο το εργατικό κίνημα, με οργανωμένη δράση, με αλληλεγγύη, αταλάντευτα, χωρίς υποχωρήσεις απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε από εργοδοσία και από το κράτος της. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι η Βρετανία ανύπτει τα σχήρας της και δεν παίρνει καμία θέση για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή για θέμα το οποίο αφορά τη σύντηση χιλιάδων φοιτητών στη Θεσσαλονίκη. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την τελική νίκη των συναδέρφων μας, είμαστε δίπλα τους και καλούμε και τα υπόλοιπα σωματεία και τους φοιτητικούς συλλόγους να σταθούν δίπλα στον αγώνα τους.